Παύλος Νιρβάνας Χριστός Ανέστη Κάποτε, εδώ και πολλά χρόνια, που μου τύχε να κάνω Ανάσταση σε κάποιο ορεινό χωριό της Ρούμελης, ένας γέρος χωριάτης, υψώνοντας τη λαμπριάτικη λαμπάδα του σαν χαιρετισμό προς τα Αναστάσιμα Άστρα, μου είπε σαν να μιλούσε με τον εαυτό του. «Ημέρεψαν απόψε παιδί μου τα ουράνια». Στα δυο αυτά λόγια, ο αθώος χωριάτης είχε κλείσει επιγραμματικά το βαθύτερο νόημα του χριστιανικού θαύματος. Ημέρεψαν τα ουράνια. Ο ουρανός, χωρίς το μεγάλο χριστιανικό θαύμα, θα εξακολουθούσε να είναι για την περίφοβη ψυχή του απλοϊκού ανθρώπου, για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Το κατοικητήριο ενός θεού τρομερού δικαιοκριτή χωρίς επίοικια και τιμωρού χωρίς έλεος. Τέτοιοι στάθηκαν οι θεοί όλων των θρησκειών. Κυβερνούσαν τα πλάσματά τους με τον τρόμο. Τήραν οι παντοδύναμοι, μακρισμένοι από το λαό τους. Δεν είχαν γνωρίσει ποτέ τις αδυναμίες του. Δεν είχαν πονέσει ποτέ τον πόνο του. Δεν είχαν βασανιστεί ποτέ από τα βασανά του δεν είχαν κλάψει ποτέ τα δάκρυά του. Ανίκανοι να συμπονέσουν, να λυπηθούν και να συγχωρέσουν. Πώς να μην είναι άγρια, όπως τα βλέπε το μάτι του φοβισμένου ανθρώπου τα ουράνια, τα κατοικημένα από τέτοιους θεούς. Και μέσα στην ανοιξιάτικη εκείνη νύχτα, που η λαμπάδα του γέρου χωριάτη είχε υψωθεί σαν χαιρετισμό προς τα λαμπρά αναστάσιμα άστρα. Τα ουράνια είχαν ημερέψει. Δεν κατοικούσε πια εκεί απάνω, υψωμένο στον τρομερό του θρόνο, ένας θεός ξένος για τους ανθρώπους. Κατοικούσε ένας γλυκύτατος θεός, που είχε πονέσει όλους τους πόνους των ανθρώπων, που είχε γνωρίσει όλες τις αδικίες της γης, που είχε τραβήξει όλες τις καταφρόνιες, που είχε πληρώσει όλες τις αχαριστίες. Τον έβρισαν, τον αναγέλασαν, τον έφτισαν, τον έσυναν δεμένος στους δρόμους σαν τον τελευταίο κακούργο, τον σταύρωσαν. Πίνασε, δίψασε, κουράστηκε, αντίκρισε τη φρίκη του θανάτου. Για μια στιγμή είδε τον εαυτό του λυσμονημένο και από τον ίδιο το Θεό που ήταν πατέρας του. «Θεέ μου, Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες». Δε στάθηκε πόνος που να μην τον γνώρισε, καρδιοσωμός που να μην τον ένιωσε δυστυχία που να μη γεύτηκε το φαρμάκι της. Ήπιε όλα τα φαρμάκια που μπορεί να πιει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Και τη νύχτα εκείνη, ο πονεμένος και βασανισμένος αυτός άνθρωπος, είχε ανεβεί στους ουρανούς και είχε καθίσει παντοδύναμος στο θρόνο του Θεού να κυβερνήσει τον κόσμο. Πώς να μην ημερέψουν τα ουράνια μια απέραντη καλοσύνη είχε πλημμυρίσει το στερέωμα. «Γιατί να τρέμει πια ο αμαρτωλός», θα συλλογιζότανε ο γέρος. «Εκείνος που συγχώρεσε την πόρνη, τον ληστή και εκείνους ακόμα που τον σταύρωσαν, είναι τώρα εκεί απάνω για να ειδεί τα δάκρυα της μετάνοιάς του και να τον συγχωρέσει. Γιατί να απελπίζεται ο άρρωστος, εκείνος που γιατρεψε τον τυφλό και τον παράλυτο, είναι τώρα εκεί απάνω για να τον γιατρέψει. Γιατί να βαριγκωμάει ο φτωχό και ο αδικημένος. Εκείνος που πίνασε και δίψασε, είναι τώρα εκεί απάνω και καταλαβαίνει τη δυστυχία του. Γιατί να λαχταράει η μάνα για το παιδί της. Εκεί απάνω στους ουρανούς, είναι μια μανούλα που δοκίμασε τον πόνο της για να παρακαλέσει το παιδί της που κυβερνάει τον κόσμο να τον ελεήσει. Και γιατί να τρέμει ο ασπρομάλης ο γέρος την ώρα του θανάτου. Είναι και για αυτόν, είναι για κάθε ψυχή, μια ανάσταση. Τα ουράνια είχαν ημερέψει αλήθεια εκείνη την ανοιξιάτικη νύχτα και η λαμπάδα του γέρου είχε υψωθεί σαν χαιρετισμό και σαν ευχαριστία προς τα αναστάσιμα άστρα. Χριστός Ανέστη Παππού, ο Θεός, ο Κύριος παιδί μου.